Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ΕΠΣ Λέσβου. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή εμφάνιση και δυστυχώς την ήττα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΕΠΣ Αθήνας. Καταρχάς, καλημέρα. Εντάξει, η δυναμικότητα της ΕΠΣ Αθηνών είναι δεδομένη. Την γνωρίσαμε και στον πρώτο γύρο στη Λέσβο όπου τις αντιμετωπίσαμε. Σαφέστατα είχαμε καλύτερη εικόνα εντός έδρας. Παρ' όλα αυτά, η ποιότητα και η δυναμική της ΕΠΣ Αθηνών είναι δεδομένη κάθε χρόνο και όσον αφορά τις γυναίκες, αλλά και όσον αφορά και τους άντρες, τις μικτές που εκπροσωπεί. Προσωπικά θα περίμενα λίγο καλύτερη προσπάθεια από τις παίχτριές μου. Παρόλο το ταξίδι και το κόπο που κάναμε να έρθουμε, θα πρέπει να βγαίνουν πάντα θετικά αποτελέσματα για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιωνόμαστε και να προσπαθήσουμε να απολαμβάνουμε όλη αυτή τη διοργάνωση για τις μικτές των γυναικών που, όπως βλέπουμε, είναι ένα πρωτάθλημα μέσα από το οποίο θα πρέπει να αναδειχθούν οι καλύτερες παίχτριες. Πιθανόν να θέλουμε να κερδίζουμε, είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό του ποδοσφαίρου. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος στόχος προσωπικά είναι να αναδείξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες παίχτριες, όλες οι ενώσεις, όχι μόνο η δικιά μας, ούτως ώστε να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο. Συγχαρητήρια στην ΕΠΣ Αθηνών. Όπως προείπα, η δυναμικότητά της και η ποιότητά της είναι δεδομένη διαχρονικά και εύχομαι καλή συνέχεια στην πορεία της, αλλά και στην όλη διοργάνωση των μικτών των γυναικών. Και κάτι τελευταίο, αν βλέπετε να υπάρχουν κορίτσια που να θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο στη Λέσβο. Ναι, υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν. Και ήταν ένας λόγος που προσωπικά ασχολήθηκα, γιατί είναι η πρώτη φορά προσωπικά που ασχολούμαι με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Υπάρχει ποιότητα, υπάρχει διάθεση των ομάδων. Και θέλω να το αναγνωρίσω αυτό, γιατί οι ομάδες κάνουν τεράστια προσπάθεια, τουλάχιστον στη Λέσβο, που είμαστε μια κριτική περιοχή, να αναπτύξουν το γυναικείο ποδόσφαιρο και να βοηθήσουν όλα τα κορίτσια να έρθουν κοντά στον αθλητισμό και να υπομισθούν όλα τα ωφέλη του αθλητισμού. Ναι, όντως υπάρχει υλικό για τα επόμενα χρόνια και βλέπουμε ότι στηρίζεται κυρίως από την ΕΠΟ όλη αυτή η προσπάθεια ώστε να αναπτυχθεί το γυναικείο ποδόσφαιρο και να ανεξαρτοποιηθεί από τους άντρες. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους. Μία δήλωση για τη σημερινή άνετη νίκη απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα όπως είναι η ΕΠΣ Λέσβου. Ήταν μία νίκη ακόμα στα 4 παιχνίδια που κάναμε. Το δυσάρεστο ήταν φάγαμε γκολ, ενώ δεν θα έπρεπε, λόγω λάθους. Όμως αυτή η ομάδα στην επόμενη προκριματική φάση που θα παίξει, θα πιστεύω να παίξει κομπλέ, γιατί αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, είμαστε με 4 απούσες τραυματισμένες και με 4 από ίωση ή γρήπη ή διάφορα τέτοια. Δεν πειράζει όμως, τα παιδιά αυτά έχουν μέλλον και πιστεύω ότι παίζοντας κομπλέ θα παίξουμε ακόμα καλύτερα. Στόχος αυτής της ομάδας? Στόχος είναι η Αθήνα. Η Αθήνα είναι μεγάλη ένωση και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του κυρίου Δημητρίου, του Παναγιώτη, του Προέδρου της ΕΠΣΑ, θα πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε και γιατί όχι και τον τίτλο. Δεν είναι διακαής πόθος, αλλά με αυτή την ομάδα κάθε παιχνίδι που παίζουμε ξεχωριστά θα προσδιορίσουμε το στόχο μας. Και η Αθήνα είναι πάντα να πηγαίνει πιο ψηλά. Και ένα σχόλιο για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου στο θέμα του γυναικείου. Θεωρώ ότι το γυναικείο αναπτύσσεται πάρα πολύ και το μόνο που έχω να πω ότι στις μικρές ομάδες αυτές οι κορασίδες, καλό θα είναι και οι ομάδες και οι παράγοντες και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να μην παίζουν και 5x5 και φούτσαλ και 11x11, γιατί ταλαιπωρούνται τα παιδιά, γιατί πολλοί τραυματισμοί υπάρχουν από αυτό με τη μεγάλη επιβάρηση που υπάρχουν. Και καλό θα είναι οι ημερομηνίες να είναι ξεχωριστά των παιχνιδιών που παίζουν, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν παντού. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.